Το θέμα βεβαίως είναι πολύ συζητημένο. Το έχουμε φέρει αρκετές φορές στη Βουλή. Την τελευταία φορά που έχει γίνει αυτό ήταν πριν από ένα χρόνο. Πέρασε ήδη ένας χρόνος και μάλιστα και λίγο περισσότερο. Ήταν 3 Σεπτεμβρίου του 2021, όταν εδώ στη Βουλή συζητήθηκε μια αντίστοιχη επίκαιρη ερώτηση του κόμματός μας. Για το ότι το θέμα της ερώτησης ήταν παρόμοιο και με τη σημερινή, και αυτό δείχνει ότι δεν έχει λυθεί, για το ότι και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης, όλων των δημόσιων βιβλιοθηκών, αλλά και των γενικών αρχείων του κράτους, επιλέγει τις αποσπάσεις υπαλλήλων άλλων αλλοτριών ειδικοτήτων, αντί να προσλάβει αρχαιονόμους, βιβλιοθηκονόμους με μόνιμη σχέση εργασίας. Θέλουμε να θυμίσουμε ότι σε εκείνη τη συνεδρίαση της Βουλής του 2021 η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Μακρύ, είχε πει χαρακτηριστικά, το διαβάζω από τα πρακτικά, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών, στις οποίες αναφερθήκατε κύριε συνάδελφε, αποτελούν προσωρινή, αν και επαναλαμβανόμενη λύση ανάγκης, καλύπτουν άμεσες ανάγκες λειτουργίας για την ομαλή λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης μέχρι την έγκριση του οργανισμού. Τελικά αποδεικνύεται ότι το ουδέν μονιμότερον του προσωρινού ισχύει και για την κυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ, γιατί το Υπουργείο Παιδείας για τη φετινή χρονιά, 22-23, προσέλαβε, μάλλον προέβη, σε διπλάσιο αριθμό αποσπάσεων, 323 αποσπάσεις εκπαιδευτικών κάνατε, όταν στις βιβλιοθήκες, στην Εθνική και στα Γενικά Αρχεία, όταν πέρυσι η αποσπάση ήταν 165, τις διπλασιάσατε δηλαδή. Συγκεκριμένα, 119 αποσπάσεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, 103 στην Εθνική Βιβλιοθήκη και 101 στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κυβερνητική τακτική, εκτός του ότι δεν βοηθά, και νομίζω είναι αυτονόητο, την ουσιαστική ανάπτυξη και τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, αλλά και των Γενικών Αρχείων του Κράτους, οι οποίες απαιτούν βεβαίως υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και άλλων υπηρεσιών στις οποίες θα μπορούσαν να εργάζονται. Την ίδια στιγμή, με αυτή την τακτική των αποσπάσεων, οι απόφοιτοι των τμήματων των ΑΕΗ και των ΤΕΗ Αρχαιονομίας και Βιβλιοθηκονομίας αισθάνονται ότι εμπέζονται και βλέπουν βέβαια τα επαγγελματικά τους δικαιώματα να υπονομεύονται. Γι' αυτό και σας ρωτάμε σήμερα, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε για να καλυφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όλες τις δημόσιες βιβλιοθήκες, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όλες οι κενές οργανικές θέσεις, που δεν είναι λίγες, είναι πολλές, βιβλιοθηκονόμων και αρχαιονόμων, με μόνιμες όμως προσλήψεις, εξαλείφοντας βεβαίως και αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο των αποσπάσεων. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πρέπει να ομολογήσω ότι συχνά πυκνά οι ερωτήσεις οι οποίες κάνετε θίγουν ευαίσθητες χορδές μου. Μία από τις ευαίσθητες χορδές μου είναι το θέμα και των δημοσίων βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους ειδικά είναι ο πλούτος του ελληνικού κράτους και γίνονται μεγάλες προσπάθειες καταρχάς να βρεθούν κτίρια τα οποία να είναι να προστατεύουν αυτούς τους θησαυρούς και μετά να μπορεί ένας ερευνητής να μπει μέσα και να αντερευνήσει, διότι είναι και τα δύο προβλήματα. Ξέρετε, το ένα να διασώσεις από την υγρασία και από την καταστροφή αυτούς τους θησαυρούς και το άλλο είναι να μπορέσεις να τους διαθέσεις στους ερευνητές. Το ίδιο ισχύει και την άποψή μου για την Εθνική Βιβλιοθήκη. Είμαι ευτυχής που έχουμε μια Εθνική Βιβλιοθήκη που σέβεται πλέον το όνομά της. Επί χρόνια πάλευα στην παλιά Εθνική Βιβλιοθήκη, στην Πανεπιστημίου, να βρω βιβλία χαμένα κτλ. Χαίρομαι που τώρα τα πράγματα μπαίνουν σε μία σειρά. Τώρα, ως προς το ερώτημά σας, να σχολιάσω ότι η συνάδελφός μου, η κυρία Ζέτα Μακρύ, είχε πει ότι οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών αποτελούν προσωρινή, αν και επαναλαμβανόμενη, λύση ανάγκης. Για ποιο λόγο? Διότι οι ανάγκες είναι μεγάλες και καλύπτονται σιγά-σιγά. Διότι δεν έχουμε τη δημοσιονομική πολυτέλεια να έχουμε πολύ μεγάλους αριθμούς να μπορέσουμε να προσλάβουμε ή να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Οπότε καλύπτονται συχνά εκ των ενόντων.
Με γνώμονα λοιπόν την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας και της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και των Γενικών Αρχείων του Κράτους, καταβάλουμε προσπάθεια για να καλύψουμε τις ανάγκες τους με αποσπάσεις, αλλά έχουμε προχωρήσει όμως, και αυτό είναι το καινούριο στοιχείο σε σχέση με πέρσι, σε μία σειρά μόνιμων διορισμών αλλά και μετατάξεων. Θέτω λοιπόν υπόψη σας τα εξής. Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ενεκρίθη η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων ως ακολούθως. Στις δημόσιες βιβλιοθήκες 8 θέσεις κλάδου ΠΕ βιβλιοθηκονόμων και 6 θέσεις κλάδου ΤΕ βιβλιοθηκονόμων. Στα ΓΑΚ, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, 10 θέσεις κλάδου ΠΕ αρχαιονόμων και 2 θέσεις κλάδου ΤΕ ταξινόμων. Και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 4 θέσεις κλάδου ΤΕ βιβλιοθηκονόμων. Επισημαίνεται επίσης ότι κατά την παρούσα χρονική στιγμή έχει υποβληθεί στο ΑΣΕ πέτοιμα πλήρωσης των ΟΣΑΝΟ θέσεων για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και έχει αναρτηθεί ήδη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για να καλυφθούν αυτές τις θέσεις μαζί με άλλες 14 κενές οργανικές θέσεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Επίσης, με πράξη επίσης του Υπουργικού Συμβουλίου 4/1/2021, εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων μονίμου προσωπικού. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου με περισσότερα στοιχεία και για τις μετατάξεις. Κύριε Δελία, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε την ευαισθησία του Υπουργού σε σχέση ιδιαίτερα με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, που παίζουν έναν, θα έλεγα, πολύ κρίσιμο, αν όχι κομβικό ρόλο στο ζήτημα της ιστορικής έρευνας. Ναι. Ωραία. Όμως εδώ η ερώτηση δεν αφορά προσωπικά εσάς, αφορά την κυβέρνηση, αφορά την κυβερνητική πολιτική και εδώ ελέγχεται η ευαισθησία συνολικά της κυβερνητικής πολιτικής. Όχι η δική σας, η προσωπική, την οποία βεβαίως και δεν αμφισβητούμε. Σε σχέση με τους αριθμούς που παραθέσατε, τους οποίους πρόχειρα όσο εσείς τους διαβάζατε, εγώ έκανα την πρόσθεση, βγαίνουν 30 μόνιμες προσλήψεις και είναι ακριβώς, κύριε Υπουργέ, ο ίδιος αριθμός με τον αριθμό που μας ανακοίνωσε πέρυσι στις 3 του Σεπτέμβρη η κυρία Μακρύ στην απάντησή της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι για την πλήρωση αυτών των θέσεων μόνιμου προσωπικού, διαβάζω πάλι από τα πρακτικά, τα λεγόμενά της, βρισκόμαστε στη διαδικασία κατάρτισης του αιτήματος για την προκήρυξη των θέσεων από το ΑΣΕΠ. Εσείς σήμερα μιλήσατε για κίνηση των διαδικασιών. Πολύ αργά δεν κινούνται οι διαδικασίες, κύριε Υπουργέ. Έχει περάσει ένας χρόνος και πλέον για 30 προσλήψεις και ακόμα κινούνται οι διαδικασίες της πρόσληψης αυτών των ανθρώπων. Αλλά θέλω να θυμίσω και σε εσάς ότι σε σχέση τότε με τα επαγγελματικά δικαιώματα των βιβλιοθηκονόμων και αρχαιονόμων, τον Απρίλιο του 2021 δηλαδή, μας είχατε αναγγείλει ότι εκπονείται ένα κυβερνητικό σχέδιο και μας είχατε πει, μας είχατε διαβεβαιώσει μάλιστα, ότι μέσα στο 2021, το οποίο βεβαίως έχει παρέλθει, θα είχε εγκριθεί ο οργανισμός λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης και ότι θα προσλαμβάνονταν μόνιμοι εργαζόμενοι για να καλύψουν τις 390 κενές οργανικές θέσεις. Και ότι από αυτές τις 390 είχατε πει ότι οι 160 θα ήταν μόνο για θέσεις βιβλιοθηκονόμων και αρχαιονόμων. Πολύ θα θέλαμε να μάθουμε τι απέγινε τελικά αυτό το σχέδιο, γιατί αυτό που βλέπουμε τελικά είναι σχέδια και διαδικασίες να κινούνται, αλλά κανονικά ο χορός των αποσπάσεων συνεχίζεται και μεγαλώνει. Εδώ να δώσουμε και ένα στοιχείο που νομίζω είναι κρίσιμο για να κατανοηθεί η σοβαρότητα του ζητήματος, ότι το 2021 στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπηρετούσαν 89 μόνιμοι και 81 αποσπασμένοι εργαζόμενοι. Δηλαδή η αναλογία ήταν περίπου ίδια. Αυτός ο μεγάλος αριθμός των αποσπάσεων, κύριε Υπουργέ, κατά την άποψή μας δείχνει, ένας αριθμός βεβαίως ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από τις προσλήψεις, αν έγιναν και που δεν έγιναν τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτει κατά την άποψή μας την μεγάλη έλλειψη, την τεράστια έλλειψη του αναγκαίου για τη λειτουργία τους κατάλληλου και εξειδικευμένου προσωπικού. Επιμένουμε, δεν είναι όλοι για όλα. Χρειάζεται κάθε άνθρωπος, κάθε εργαζόμενος να δουλεύει με βάση αυτό που έχει σπουδάσει.
Και μάλιστα γίνεται αυτό όταν σήμερα είναι εκατοντάδες οι άνεργοι πτυχιούχοι, βιβλιοθηκονόμοι, αρχαιονόμοι που αποφυτούν από τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Βεβαίως μπαίνει και ένα ζήτημα, είχε απαντηθεί τότε, είχε πει και η κυρία Υπουργός, και με αυτό θα κλείσω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, σε σχέση με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για κάποια εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια συγκεκριμένα στην Εθνική Βιβλιοθήκη και άλλα περίπου 19 εκατομμύρια για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Επικαλεστήκατε, καλώς να έρθουν αυτά τα χρήματα, όμως δεν χρησιμοποιούνται για τη στελέχωση αυτών των υπηρεσιών, μια στελέχωση η οποία είναι απολύτως κρίσιμη για τη λειτουργία τους. Επικαλεστήκατε τις δημοσιονομικές ανάγκες και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Είναι γνωστό βεβαίως ότι και για την κυβέρνησή σας αυτοί οι δημοσιονομικοί περιορισμοί πάντοτε τους επικαλείστε όταν αφορά λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα, και εμείς ως ΚΚΕ θεωρούμε ως λαϊκή ανάγκη, σύγχρονη λαϊκή ανάγκη, τη λειτουργία δημόσιων λαϊκών βιβλιοθηκών σε όλη τη χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.